Χρήστος Ζαλοκώστα, Πίντος, η εποποιία στην Αλβανία. Ο αποκλεισμός στο χιόνι έδινε στους φαντάρους πολύ καιρό για να συλλογιούνται, καθώς κάθονταν άνεργοι. Οι ώρες δεν περνούσαν, περίμεναν να ξεθυμάνει ο χιονιάς, καρτερούσαν φαΐ που δεν ερχόταν, μάταια πρόσμερα να καλυτερεύσει η θέση τους. Κάθε τόσο έλεγαν, κάτι και σώπαιναν γρήγορα, γιατί μόλις άνοιγαν το στόμα να μιλήσουν, πάγωναν τα δόντια τους. Την ομαδική σιωπή τους κανένας δεν την τάραζε, εξών αν είχε να πει λόγια σωστά. Η σοβαρότητα της θέσης τους έκανε να σκέφτονται πολλές φορές πριν τα ξεστομίσουν. Αυτός ο πόλεμος ήταν μια αδιάκοπη πάλη της ψυχής με την ύλη. Εδώ, στην κορυφή της μόλιστας, τα σώματα είχαν αφανιστεί. Βάστα ψυχή. Κάτι αληθινά μεγάλο έπρεπε να κρύβει τούτη τη φορά η ελληνική ψυχή, για να μην γονατίζει μήτε πείνα, μήτε κρύο, μήτε πόνο. Στα άγρια αλβανικά βουνά, που οποιοδήποτε άλλη ευρωπαϊκή φυλή θα είχε τσακίσει, ο Έλληνας νίκησε όχι μόνο τον Ιταλό ή το χιόνι, αλλά και το σπουδαιότερο, τον εαυτό του. Μια βραδιά ένας φαντάρος γιος στρατηγού πέθανε από το κρύο. Ήταν φρουρός, αποναρκώθηκε στην παγωνιά και όταν πήγαν να αλλάξουν βάρδια τον βρήκαν πετρωμένο. Ο ταγματάρχης φοβήθηκε μήπως ξεψυχήσουν κι άλλα παιδιά τις νύχτες και αποφάσισε για να ρεώσει τις φρουρές να κρατήσει τις προφυλακές μόνο με οπλοπολιβόλα, ώστε να μην εκθέτονται πολλοί στρατιώτες στη χιονοθύελα. Κάποιο ξημέρωμα, ο ταγματάρχης άκουσε τα οπλοπολιβόλα να βάλουν και πετάχτηκε να δει τι τρέχει. Δεν γινόταν ιταλική επίθεση όπως νόμισε, παρά ένας φαντάρος είχε πάλι παγώσει και έριχναν οι σύντροφοί του με τα πολυβόλα για να ζεσταθούν οι κάνες και να μπορέσουν με αυτές να θερμάνουν το κοκαλωμένο σώμα του. Το θέαμα που αντίκρισε ο Πύλικας όταν έφτασε στις προφυλακές ήταν απέσιο. Οι στρατιώτες που του μίλησαν έμοιαζαν με κάτασπρα γάλματα, μουστάκια, τσίνορα, φρύδια, ήταν άσπρα, μια κρούστα πάγου σκέπαζε όλο το πρόσωπό τους. Αυτή η μάσκα από πάγο τους παραμόρφωνε και καθώς φαίνονταν να μην φοράν στολές παρά άσπρες ρόμπες, ήταν ίδιοι νεκροί που περπατούσαν με τα σάβανά τους. Δοκίμασε να τους δώσει θάρρος, μα έλαβε απάντηση από ένα φάντασμα. «Κάλλιον αναπνέω με ελεύθερο αέρα κι ας είναι παγωμένος».